Οι συνταξιούχοι της Θεσσαλονίκης με τη σημερινή κινητοποίηση διεκδικούν δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας, δωρεάν φάρμακο. Θεωρούν ότι είναι δικαίωμά τους να τα διεκδικούν γιατί τα έχουν πληρώσει σε όλο τον εργασιακό τους βίο και γιατί εξακολουθούν να τα πληρώνουν μέσα από τις κρατήσεις για την υγεία και από την κύρια και από την επικοινωνική σύνταξη. Αντικαθιστούν στην ουσία με τις κρατήσεις αυτές τις περικοπές που έχει κάνει το κράτος στην νοσοκομιακή δαπάνη και στη δαπάνη για τον ΕΟΠΗ. Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, στα κέντρα υγείας και στις τοπικές μονάδες υγείας δυστυχώς είναι, να την πω, είναι αχείριστη. Η αναμονή στα τακτικά ιατρία είναι πάρα πολύ μεγάλη, στα έκτακτα 7 με 8 ώρες, στα χειρουργία ξεπερνάει τους 6 με 8 μήνες και σε περιπτώσεις θα είναι και το 1,5 χρόνο. Συνεπώς, η απέτησή μας για να διαβιώσουμε αξιοπρεπώς το υπόλοιπο της ζωής μας είναι αυτές τις παροχές που πληρώσαμε να είναι ωραία. Διότι ενισχύει το ήδη κατακαιρματισμένο σύστημα υγείας, καταργεί ουσιαστικά τον ιαίο χαρακτήρα που πρέπει να έχει για να είναι αποτελεσματικό. Επιπλέον, θέτει ως διεκδίκηση αυτό που προωθεί χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και στηρίζει το κεφάλαιο, δηλαδή να απαλλαγεί το κεντρικό κράτος από την ευθύνη χρηματοδότησης και ανάπτυξης μονάδων υγείας και αυτές μέσω των Δήμων και των Περιφερειών να αναπτύσσονται ανάλογα με τα πρόσθετα χαράτσια που θα επιβάλλονται στους κατοίκους και των άμεσων και των έμεσων πληρωμών των ασθενών για την αγορά των υπηρεσιών τους. Συναδέλφια και συνάδελφοι, σε συναντήσεις μας που είχαμε αυτό το διάστημα οι συνταξικές οργανώσεις με τους διοικητές των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, συζητώντας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονάδες υγείας που διοικούν, ένα στοιχείο που αναδείχνεται έντονα μέσα από τα κενά σε προσωπικό και εξοπλισμό ήταν η κάλυψη σε εξοπλισμό ίδρυσης νέων μονάδων και συντήρηση των κτηρίων από ιδιώτες δωρητές και από διάφορα ιδρύματα όπως Νιάρχου, Σαββίδη κλπ. Θεωρούμε ότι η παρέμβαση αυτών των ιδιωτών με τη μορφή των δωρεών, με τα πάνη ενός ελάχιστου μέρους των τεράστιων κερδών που αποκομίζουν από την εκμετάλλευση των εργαζομένων, συνδέεται και με τα μέτρα στήριξής τους από το κράτος, όπως φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις, ζεστό χρήμα και κάθε είδους επιδοτήσεις τα οποία και θα πληρώνουν οι εργαζόμενοι, αλλά και με τις μελλοντικές εξυπηρετήσεις που προσδοκούν από τις αστικές κυβερνήσεις της χώρας μας. Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης μέσα από την έλλειψη ιατρικού προσωπικού, νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και γενικότερου προσωπικού, τεχνικού ή άλλου, είναι τέτοια που πραγματικά δεν δίνει τη δυνατότητα για παροχή υγείας στους συνταξιούχους και βεβαίως και στους εργαζόμενους. Υπάρχουν ελλείψεις σε εξοπλισμό, ελλείψεις σε υλικά, ελλείψεις σε υποδομές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, έκλεισαν δύο μονάδες του Αγίου Παύλου, η μία της αιμοδοσίας και η άλλη της μεσογειακής αναιμίας, γιατί τα κτίρια που στεγάζονταν ήταν ακατάλληλα στατικά. Επιπλέον, οι διοικητές των νοσοκομείων με κάποιους από τους οποίους είχαμε συναντήσει και συζητήσαμε για τα προβλήματα αυτά, φαίνεται ότι αποδέχονται την περικοπή ή τις περικοπές που γίνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για την νοσοκομειακή δαπάνη και ελπίζουν ότι μέσα από τις δωρεές, τους δωρητές ιδιώτες θα αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Εμείς παλεύουμε για ένα δημόσιο αποκλειστικά σύστημα υγείας με δωρεάν παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους, γιατί αυτό πραγματικά δικαιούνται χωρίς καμία επιχειρηματική δράση στον τομέα της υγείας και της ασφάλισης γενικότερα.